Είμαι εδώ παρέα με την Ιωάννα, η οποία είναι γνωστή στα παιδάκια ως Μελένια. Είσαι clone doctor. Θες να μας εξηγήσεις αυτό, Μελένια μου? Γίνεται σε παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο, σε κλινική, στο σπίτι ή και αλλού και έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους. Συνήθως απευθύνομαι σε παιδιά που πάσχουν από χρόνια νόσο, αλλά μπορεί να είναι και παιδιά που έχουν κάτι πιο μικρό σε διάρκεια θεραπείας, θέλω να πω. Και αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι να περνάμε όμορφα, να γελάμε πολύ και να κάνουμε και ένα μέρος της θεραπείας τους γελώντας. Δεν υπάρχει κάποια σχολή, κάποιο σεμινάριο που παρακολουθεί? Όχι, δεν υπάρχει. Clown doctors υπάρχουν στο εξωτερικό, αλλά είναι απλοί clown που πηγαίνουν στα νοσοκομεία και κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτοί που συνήθως ασχολούνται με αυτό είναι μόνο ηθοποιοί. Η διαφοροποίηση όσο αφορά το δικό μου κομμάτι είναι ότι έχω και την ακαδημαϊκή πορεία ως φυσικοθεραπεύτρια, νοσηλεύτρια, τώρα τελειώνω και το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική, αλλά και άλλα κομμάτια που μου δίνουν ένα τσικ παραπάνω, όντως να είμαι και κλόουν και ντόκτορ. Πες μου λίγο για την εμφάνισή σου, δηλαδή έχεις επιμεληθεί μόνη σου αυτής της φοβερής ποδιάς που είναι η ιατρική, αλλά έχεις πινελιές που αρέσουν τα παιδιά? Υπάρχουν διαφορετικές ποδιές, τώρα εσύ βλέπεις μία από όλες. Κάθε φορά φοράω και διαφορετική ανάλογα το τι παιδάκι θα δω, κοριτσάκι, αγοράκι, από τι πάσχει. Κάθε ποδιά έχει μια συγκεκριμένη ιστορία και διαφορετικά ερεθίσματα που πρέπει να ακουμπήσει το παιδί. Αρχικά γινόταν στην τύχη, ήθελα απλά να φτιάξω ωραίες ποδιές. Τώρα όμως είναι λίγο πιο μελετημένες. Τι εντυπωσιάζει τα παιδιά όταν τα βλέπεις, τι αντιλαμβάνεσαι? Όχι ακριβώς τα εντυπωσιάζει, αλλά τα κάνει να είναι λίγο πιο έξω καρδιά. Είναι ότι περνάμε ωραία. Παίζουμε, κάνουμε πράγματα που έτσι και αλλιώς θα έκαναν στην νοσηλεία, στη θεραπεία τους. Αλλά τα κάνουμε με ένα πολύ παιχνιδιάρικο εντός εισαγωγικών τρόπο. Είναι και σε εκείνα πιο εύκολο. Και σε μένα είναι πιο εύκολο. Γελάμε πολύ και επιτυγχάνουμε και πιο εύκολα το κομμάτι της θεραπείας που πρέπει να γίνει. Ένα παιδάκι που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, αντιλαμβάνεται και εισπράττει το ίδιο ένα αστείο με ένα παιδάκι που είναι χαλαρό και απλά έρχεται να διασκεδάσει? Τα παιδάκια που δεν έχουν πρόβλημα και ας πούμε είμαστε σε ένα πάρτι ή σε κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση, είναι πιο αυθόρμητα, είναι πιο χαλαρά, παίζουν περισσότερο, παίζουν καλύτερα. Το παιδάκι το οποίο είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι ή έχει ένα άλλο πρόβλημα που το εμποδίζει να σηκωθεί, να κινηθεί, να χορέψει ή να μιλήσει γιατί πονάει, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Όμως κάνουμε άλλα παιχνίδια. Ερχόμενοι σε επαφή με παιδάκια που έχουν πρόβλημα, τι καταλαβαίνεις τελικά? Έχουν μεγαλύτερο κουράγιο από ότι οι γονείς? Είναι και οι δύο σίγουρα πολύ γενναίοι. Θα έλεγα ότι ο γονέας είναι ένα τσικ παραπάνω γιατί βλέπει το παιδί του να υποφέρει. Αυτό το κάνεις εθελοντικά. Ποια είναι η δουλειά σου, πώς βιοπορίζεσαι? Είμαι καθηγήτρια, διδάσκω διάφορα μαθήματα, πρώτες βοήθειες, κινησιολογία και άλλα. Και κάνω παιδικά πάρτι. Τι παίρνεις από αυτή τη διαδικασία, από όλη αυτή την εθελοντική προσφορά? Η αγάπη των παιδιών είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εντάξει, σίγουρα μπορείς με πολλούς τρόπους να γεμίσεις σαν άνθρωπος. Εμένα με γεμίζει αυτό και θεωρώ ότι είναι το top.